να καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της για παρακοή δικαστικού διατάγματος και κατακράτηση παράνομη του παιδιού τους. Αυτή η γυναίκα λοιπόν συνελήφθηκε από την αστιφύλακα στον αστυνομικό σταθμό. Κύριο Στυλιανού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, θέλετε να μας δώσετε την δική σας την εκδοχή. Τι έγινε ακριβώς και καταλήξαμε από μια καταγγελία που πήγε να κάνει μία πολίτης να κρατείτε στα κρατητήρια εκεί του αστυνομικού σταθμού, να μεταφέρετε μετά στο CIT. Για ποιο λόγο? Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά το περιστατικό αυτό. Ναι. Όμως, να πούμε ότι κατάληξε με κάποιο τρόπο να διερευνάται η υπόθεση εναντίον της κυρίας αυτής, ναι, όσον αφορά ανησυχία και επίθεση εναντίον αστυνομικού. Επίθεση με ποιο τρόπο μεταφράστηκε, δηλαδή το ότι χτύπησε τον πρελόκτη στο γραφείο? Εντάξει, με τα γεγονότα που υπάρχουν ενώπιον μας, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί και αυτή η κατηγορία. Όμως, λέμε, είναι κάτι που διερευνάται. Ναι. Όμως, κύριε Στυλιανού, ήταν τρεις αστυνομικοί παρόντες στο περιστατικό. Ναι. Επιτέθηκε αυτή η γυναίκα και αψήφισε ότι ήταν τρεις αστυνομικοί που θα μπορούσαν να τη συλλάβουν. Και γιατί να επιτεθεί αυτή τη στιγμή, πήγε εκεί να κάνει μια καταγγελία έχοντας το νόμο με το μέρος της? Όντως, όμως από τα γεγονότα έχει διαφανεί ότι έχει προβεί σε κάποια αδικήματα. Γίνεται μια διερεύνηση. Νομίζω να σεβαστούμε αυτή τη πτυχή και να πούμε ότι μπορεί η ίδια να αποταθεί και στην ανεξάρτητη αρχή ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας, αν όντως έχει κάποιο παράπονο από τον όλο χειρισμό του θέματος της, του παραπώνου. Υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δεν έχετε στους αστυνομικούς σταθμούς? Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει στο χώρο εκεί όπου είναι το περιστατικό. Γίνεται αστυνομικός σταθμός χωρίς κάμερες, κύριε Στυλιανού? Υπάρχουν σε όλους τους σταθμούς. Δεν γνωρίζω για το συγκεκριμένο χώρο, ναι, αν υπάρχει. Κακώς αν δεν υπάρχουν, γιατί είναι και δικαίωμα, σαφώς είναι και χώρος ασφάλειας που θα πρέπει να καταγράφονται όλες οι κινήσεις, γιατί μπορεί να δεχτεί την οποιαδήποτε απειλή. Και από την άλλη, σίγουρα, όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, πρέπει να υπάρχει ένας λόγος, μια αιτιολόγηση. Δεν μπορεί να μπαίνει ένας πολίτης και να φοβάται ότι μπορεί να τον συλλάβουν σε ένα. Δεν υπάρχει. Αν γίνει μια φυσιολογική καταγγελία χωρίς να παρεκτραπεί οποιοδήποτε, δεν υπάρχει λόγος να φοβάται. Εσείς θα διερευνήσετε τους ισχυρισμούς της γυναίκας? Οι ισχυρισμοί της κυρίας μπορούν να διερευνηθούν από την ανεξάρτητη αρχή ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Δεν μπορεί η αστυνομία να διερευνήσει όταν κατηγορείται για κάτι. Οπότε δεν η κυρία έχει μπορεί κάνει να καταγγελία εναντίον της αστυφύλακα? Δεν γνωρίζω αν έχει προβεί σε καταγγελία και σας λέω ότι το όργανο που μπορεί να εξετάσει αυτούς τους ισχυρισμούς είναι η ανεξάρτητη αρχή ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Που μπορεί να εκεί. Ναι. Και να γίνει η διερεύνηση κατά πόσον για να βρει το δίκαιο της σε σχέση με την περίπτωση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Είχαμε φωτιά σε αυτοκίνητο που ενεπλάκησε στον θανατηφόρο της Λεμεσού. Τι έχει γίνει, κύριε Στυλιανού? Σέστα μεσάνυχτα. Είχε γίνει αντίληψη μικρή αιστεία φωτιά σε όχημα που ενεπλάκηκε όντως στο διπλό θανατηφόρο της περασμένης Τρίτης, σε ένα από τα οχήματα. Όχι αυτό που οδηγούσαν τα θύματα, ναι, ούτε το φορτηγό που είναι πλάγι. Είναι τρίτο αυτοκίνητο που είχε κάποια εμπλοκή στο όλο δυστύχημα. Έγιναν εξετάσεις, φάνηκε ότι πρόκειται για βραχυκύκλωμα. Εντοπίστηκε έγκαιρα από αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν ενέργειες και κατέσβησαν τη μικρή αιστεία φωτιάς, η οποία δεν προκάλεσε βραχυκύκλωμα, λοιπόν, μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας να μας πείτε για αυτούς τους ελέγχους στα δοφράγματα, για πλήρωτα πρόστιμα. Γιατί, ποιος έλαβε τέτοια απόφαση, κύριε Στυλιανού? Να σας πω. Καταρχήν, αναφέρεστε φαντάζομαι σε σημερινό δημοσίευμα συγκεκριμένης εφημερίδας. Ναι, από χθες εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο, εντατική έλεγχη από την αστυνομία. Ναι. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι δεν είναι μέτρο που εφαρμόστηκε χθες, ούτε είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Γινόταν έλεγχος προηγούμενα στα δοφράγματα? Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, αυτό το καθορίζει και η αποστολή μας, δηλαδή για σκοπούς και εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως στην περίπτωση αυτή, αλλά και πρόληψης ή και παράξης του εγκλήματος, γίνονται έλεγχοι καθημερινά σε πανκύπρια κλίματα και δεν μπορούν να εξαιρούνται και τα σημεία διέλευσης
από και προς τα κατεχόμενα για ευνόητους λόγους. Ναι. Η έλεγχη που διενεργήθηκα χθες, να το διευκρινίσω προχθές, συγγνώμη, την Τετάρτη, δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Είναι μέσα στο πλαίσιο και της νομοθεσίας και πηγάζει και από την υποχρέωση της αστυνομίας. Ναι, γιατί με τέτοια ένταση όμως χθες, γιατί με τέτοια ένταση, αφού προνοείται ο έλεγχος και προνοείται και η πρόνοια αυτή που υπάρχει, δηλαδή να μην μπορούν να περάσουν όσοι έχουν οφειλές προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι το θέμα θα περάσουν ή όχι, συγγνώμη. Ο έλεγχος πρέπει να πληρώσουν για να περάσουν. Η συγκεκριμένη περίπτωση έγινε ναι, για να ελεγχθούν και αυτές οι περιπτώσεις. Οι έλεγχοι γίνονται καθημερινά στα οδοστάγματα. Και γίνονταν αυτοί οι έλεγχοι προηγουμένως, επειδή εμείς δεν το ξανακούσαμε αυτό. Δηλαδή, μας δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι σαν να βάζουμε σύνορα εμείς οι ίδιοι, κύριε Στυλιάνου. Ναι. Ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση από τις περιπτώσεις που μπορούν να γίνουν όμως και γίνονται περιοδικά. Το είχαμε, αλλά δεν εφαρμόζονταν. Όχι, εφαρμοζόταν περιοδικά και εφαρμόζεται. Δεν μπορεί να μην εφαρμόζεται, καθότι είναι και αυτό μια υποχρέωση της αστυνομίας. Και αφού το πεδίο δράσης ή αν θέλετε καλύτερα ο τομέας ευθύνης της αστυνομίας καλύπτει όλο το φάσμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό δεν εξαιρεί και την περίπτωση των οδοφραγμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, σας εμείς με την ευκαιρία αυτή θέλω να τονίσω ότι εμείς σε καμιά περίπτωση δεν επιδιώκουμε να προκαλέσουμε ταλαιπωρία ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο κοινό, όμως κάποιοι έλεγχοι είναι λογικό και πρέπει να γίνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε κύριε και κύριοι να ακούσουμε σύντομα, γιατί ακούστηκαν πολλά.